Να πάμε σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση που εκτυλίχθηκε στη Μυτιλήνη. Το ρεπορτάζ το έχει η Εύη Γιαρκιά, γιατί συνομίλησε με πολλοί δικούς της ανθρώπους. Έλα, Εύη μου. Λοιπόν, Ζήνα, είναι συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης και όλη η Ελλάδα από το περιστατικό που έγινε χθες. Μία σύζυγος, λοιπόν, περιέλουσε με καυστικό υγρό τον άντρα της και του έβαλε φωτιά. Ο άντρας της νοσηλεύεται με πολύ βαριά εγκάβματα στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου διακομίστηκε αεροπορικός, ενώ εκείνη, η σύζυγος, η φερόμενη ως δράστηδα, περνάει από ανακριτή στα δικαστήρια της Μυτιλήνης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα, ενώ πίσω από την κίνηση της γυναίκας βρίσκεται μια τραγωδία, καθώς το ζευγάρι έχει χάσει δύο παιδιά σε διαφορετικό χρόνο. Ένα αγοράκι 7 χρονών πριν πολλά χρόνια που έπεσε με το ποδήλατό του στο λιμάνι της Μυτιλήνης και μία κόρη πριν 3 χρόνια, 17 ετών, σε τροχαίο. Εγώ μίλησα με κάποιες ξαδέλφες της συζύγου και η Ευγενία Πουλοπούλου, η συνάδελφος, μίλησε με τον πατέρα της φερόμενης δράστηδας. Για να πούμε ότι το πλάνο που μόλις βλέπουν Βεβαίως. Οι τηλεθεατές μας είναι από το Aeolos TV Ακριβώς. και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ουσιαστικά περνά από η ανακριτή και η εισαγγελέα. Παρακαλώ. Με σοβαρά εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ιδιοκτήτης ταβέρνας στο νησί της Λέσβου, μετά από έντονο καυγά που είχε με τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να τον περιέλουσε με έφλεκτο υγρό και στη συνέχεια να του άναψε φωτιά, με αποτέλεσμα ο ίδιος να τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας αμέσως μετά το περιστατικό που συνέβη στην επιχείρηση που διατηρούσαν, μεταφέρθηκε με εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο νοσοκομείο, ενώ η σύζυγός του προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Λέσβου. Μάλιστα, τα εγκάβματα είναι τόσο σοβαρά που έχουν καλύψει το 45% της επιφάνειας του σώματος του άτυχου άνδρα. Το ζευγάρι έχει χτυπηθεί αλίπητα από τη μοίρα, καθώς έχουν χάσει τα δύο από τα τρία τους παιδιά. Πρώτα έχασαν ένα 9χρονο αγοράκι από πνιγμό στη θάλασσα και πριν από λίγα χρόνια έχασαν την 19χρονη κόρη τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η αδελφή του άτυχου άνδρα με μια συγκλονιστική ανάρτηση αναφέρει. Δεν το χωράει το μυαλό μου όταν είδα τον αδελφό μου ότι δεν τον βγάζουν από την εντατική στη Θεσσαλονίκη. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος όταν ζεις μαζί του, όταν έχεις χάσει δύο παιδιά, όταν έχεις περάσει τόσα, να βάζει βενζίνη να τον κάψει ζωντανό. Μπορώ να φανταστώ τον πόνο που έχει αυτός ο άνθρωπος, πόσο έχει πονέσει στη ζωή του. Να κάνεις τόσο μεγάλο κακό είναι τόσο κρίμα. Ο Γιάννης έχει πονέσει τόσο πολύ. Εύχομαι η Παναγία να τον βοηθήσει, να τα καταφέρει. Πόση κακία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Κάποτε μου έλεγε ότι μέσα σε μία μαξιλαροθήκη έχει και τα ρούχα του. Και γύρισε μόνος του. Πόσο μπορεί να πονάει ένας άνθρωπος? Παναγία μου, βοήθησέ τον, θα περάσει κι αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα μετά την απώλεια των παιδιών της παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεσπά βίαια κατά του συζύγου της. Συγγενείς του ζευγαριού μίλησαν στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά. Αυτή η κοπέλα είναι εξαδέρφη μου, είναι από το Κλουμάρ. Με πήρε η κόρη μου και μου το είπε τώρα, γιατί είναι στο Σχαλοκόρ, Μυτιλήνη, και μου λέει: Μαμά, έγινε ένα συμβάν στη Μυτιλήνη. Τέλος πάντων, λέω: Παναγία μου, λέω, για να τον κάψει, λέω: Να δεις κάτι θα της έκανε. Αυτή έχασε το παιδί της, πνίγηκε και πριν δύο χρόνια σκοτώθηκε το κορίτσι της, είναι τρελαμένη κοπέλα. Πριν 20 χρόνια η κοπέλα ήταν το πρώτο της παιδί και έπεσε και πνίγηκε με το ποδήλατο μέσα στη. Δεν ξέρει, όλη η Λέσβο, στη Μυτιλήνη μέσα πριν 20 χρόνια. Και κάνει ένα κοριτσάκι από τον καημό της. Το μεγάλωνε με την καμάρι και πριν 3 χρόνια σκοτώνεται το κορίτσι 22 χρονών ακαριά πάνω σε ένα μηχανάκι που γυρίζανε από τη Μόρια. Ήταν αγαπημένο ζευγάρι? Από ό,τι ήξερα όλα τα χρόνια, ναι. Είχανε καφενείο και δουλεύανε σκληρά. Την ξαδέρφη σας, τη γνωρίζατε, ναι. Τι άνθρωπος είναι? Πολύ καλή και χαμηλών τόνο, ένα άγιο πνεύμα ήτανε. Εκτός και τεράδει και τώρα που χρειάζεται τα παιδιά της. Και αν έχει προκύψει και κάτι άλλο για να φτάσει αυτό το σημείο, μπορεί να προκύψει τώρα κάτι τελευταία τα χρόνια. Χρόνια είναι παντρεμένη. Το ένα της το παιδί πνίγηκε μικρό. Το άλλο σκοτώθηκε με ατύχημα με το μηχανάκι. Τώρα να γίνει αυτό με τον άντρα της, τι πράγματα είναι αυτά? Ο άντρας μου τους γνώρισε εδώ στο καφενείο, ερχόντουσαν και έλεγε πολύ καλό παιδί είναι. Πολύ καλό. Εκείνη πάλι το ίδιο. Πολύ καλή οικογένεια. Είχαν ταβέρνα, δουλεύανε τόσα χρόνια και έχουν και ένα παιδί, νομίζω είναι 30 χρονών τώρα. Για πείτε μου για την κόρη σας, τι άνθρωπος είναι? Είχε προβλήματα στο γάμο της? Ήπνη.
Βότκα και ούζο. Τσακωνότανε με το σύζυγό της. Ναι, και μου γρινιάζει η φόρα και γρινιάζει καθελίου γρινιάζει. Σας είχε πει το... ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, ότι θέλει να χωρίσει. Όχι, δεν είπε, δεν ήταν για να χωρίσει, αλλά είπε η μαλώνα γρινιάζει καθελίου με τον άντρα στο σπίτι. Για ποιο λόγο? Για λόγο πίπνη και γρίνιαζε κατευθείας. Μετά το θάνατο των παιδιών ξεκίνησε να πίνει. Ναι. Εσείς δεν τη βοηθήσατε, πατέρα της είστε, να της πείτε να το κόψει, να πάει σε έναν... Το είπα, τότε γνωρίζαμε, έφευγα από το σπίτι, πήγαινα, έχω μια κρασοία, είναι και σμίκη, έρχεται και με κοιτάζει, μου μοναχός. Άμα είναι έφευγα από το σπίτι, άρχισε το βιωτό. Πότε πέθαναν τα παιδιά? Είναι κάποια χρόνια. Το ένα σκοτώθηκε με τροχαίο, το άλλο πνίγηκε στο λιμάνι μέσα, το μικρό. Τώρα μιλήσατε καθόλου με την κόρη σας? Δεν μπορώ να πω, ήθελα να μιλήσω να δω τι έγινε. Μάλλον το κινητό το έχω παραμείνει μέσα στο ψυχιατρίο και δεν του σηκώνει. Και πάει, δεν του σηκώνει. Εσείς τι ακριβώς μάθατε ότι έγινε? Εγώ έμαθα από το γιο που είναι εδώ τώρα. Ναι. Και τον γαμπρό τον φύγανε χτες με την ταγκότα στη Θεσσαλονίκη. Και έχει κάνει εγκάβματα. Μάλλον απόγευμα έγινε η δουλειά αυτή. Απόγευμα έγινε και φέρω ότι πήγε βενζίνη. Μπουκαλάκι και το πέταξε απ' πάνω και με τον ανατέα και την βάλε φωτιά. Έχει σοβαρά εγκάβματα, μάθατε? Δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω. Μάλλον πιωμένη ήταν, ναι. Πιωμένη ήταν και πήγε κάτω.